Σωτήρης Λίβας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Γεια σας, κύριε Λίβα. Καλημέρα. Κύριε Λίβα, η είδηση που τα τελευταία 24 ώρα έχει κατακλείσει την παγκόσμια δημοσιογραφία είναι η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και εν υποψηφίου βέβαια, που όπως δείχνουν τα πράγματα η εικόνα με το ματωμένο πρόσωπο και τη σφιγμένη γροθιά θα πάει έτσι μέχρι τον Νοέμβριο, και θέλω να μας κάνετε μία εκτίμηση για το πώς θα εξελιχθεί η ήδη τεταμένη κατάσταση στην Αμερική, που αυτή με τη σειρά της επηρεάζει μία σειρά από πράγματα, αφού οι ΗΠΑ είναι αριθμιστής των παγκόσμιων πραγμάτων. Ναι, καταρχάς σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς τι ακριβώς συνέβη, τι είναι ο άνθρωπος ο οποίος και που πρόσκειται και που έγκυται ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την απόπειρα δολοφονίας. Προφανώς δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα τέτοιο. Όλες οι εκδοχές είναι ανοιχτές. Υπάρχουν θέματα, ειδικά στην εποχή μας, τα οποία δημιουργούν διάφορες σκέψεις και υποψίες, και μπορεί να κάνει κανείς διάφορες παρατηρήσεις. Αλλά αυτό το οποίο τελικά μένει είναι αυτή η εικόνα που είπατε και εσείς, δηλαδή η εικόνα ο ματωμένος Τραμπ με τη σφιγμένη γροθιά και την σημαία από πίσω να κυματίζει, όλα αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για την Αμερική, πολύ περισσότερο από ότι στις υπόλοιπες χώρες, όπως τις δυτικές χώρες, όπως επίσης ιδιαίτερη σημασία για την αμερικάνικη πολιτική σκηνή έχει αυτή η εικόνα, και αυτό πρέπει να το σχολιάσουμε σε σχέση ακριβώς με την απόπειρα δολοφονίας και με το αίμα στο Τραμπ, η εικόνα της πλήρους σχεδόν αδυναμίας του Biden με τη μία γκάφα να ακολουθεί την άλλη. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στην Αμερική, και βεβαίως πρέπει κανείς να παρατηρήσει αυτό το παράδοξο του προσωποκεντρισμού, κεντρικού συμβολισμού της εξουσίας στο πρόσωπο του Πρόεδρου, σε μια χώρα που έχει πάρα πολλές θεσμικά εμπόδια στην εξουσία ακριβώς του Πρόεδρου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι μια αντίφαση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική η εικόνα στην Αμερική. Άρα μπορεί να πει κανείς με πολύ, ας πούμε, δεν θα πω σιγουριά βεβαίως, ότι οι εκλογές μάλλον πηγαίνουν προς τη μεριά του Τραμπ. Και με όλο βεβαίως όλο αυτό το οποίο θα συμβεί μέχρι τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, όλη αυτή την προπαγάνδα και την διακίνηση αυτής της εικόνας, το παιχνίδι φαίνεται να πηγαίνει προς τη μεριά του Τραμπ, κάτι βεβαίως το οποίο θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις για τις οποίες θα συζητήσουμε και μετά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη ήταν μπροστά στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα νερό στο μήλο του έριχνε αυτό που είπατε πριν, ότι μία γκάφα μετά την άλλη του Πρόεδρου Biden λόγω της ηλικίας. Όλο αυτό λοιπόν είχε πλέξει ένα σενάριο που τώρα με αυτό όλοι ομονοούν, όλοι συμφωνούν ότι έχει δώσει μια πολύ μεγάλη όθηση για την κατάκτηση του θόκου του προεδρικού από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όμως... κάτι το οποίο το υπονοήσατε στην ερώτησή σας προηγουμένως, υπάρχει βεβαίως μια ευάθυνση της διαφοράς και του χάσματος μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών, με τους πρώτους Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς να κατηγορούν εμέσως ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και αμέσως τους Δημοκρατικούς για την απόπειρα δολοφονίας. Μάλιστα υπήρξε και μια απόλυση ενός συμβούλου ενός Δημοκρατικού γερουσιαστή, γιατί ξέφυγε λιγάκι. Είπε δηλαδή θα έπρεπε να ξέρει καλύτερη σκοποβολή αυτός που έκανε την απόπειρα. Έχουμε τέτοιες αντιπαραθέσεις, πράγμα το οποίο είναι αρκετά σπάνιο στην αμερικάνικη πολιτική ζωή. Αυτή τη φορά τα πράγματα λιγάκι, εδώ και αρκετά χρόνια βεβαίως, έχουν ξεφύγει. Αυτό ήθελα να δείξω ότι ναι. Έχουμε αυτή την εξέλιξη. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο άνθρωπος που για πρώτη φορά υποκίνησε τον κόσμο, και είχαμε τις σκηνές απείρου κάλους που διαδραματίστηκαν στο Καπιτόλιο. Έχει δηλώσει ότι δεν θα παραδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών επανειλημμένως. Και σε αυτή τη φάση και τα διαγγέλματα του Προέδρου Biden έχουν να κάνουν με το φόβο ότι μπορεί να, επειδή κατηγορούν, ας πούμε, για υποκίνηση πολιτικής βίας και της πράξης αυτής οι Ρεπουμπλικάνοι τους Δημοκρατικούς, σας φοβίζει το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσει, ας πούμε, μικρού ή μεγάλου μεγέθους εμφύλιο στην Αμερική?
Κατά το εμφύλιος είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, φεύγουμε κατευθείαν από κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Κάποιες επιθέσεις ή κάποιες απόπειρες. Αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Και πάμε στον εμφύλιο πόλεμο. Νομίζω ότι χρειάζεται άλλη μορφή προετοιμασίας και άλλες καταστάσεις. Αλλά το να πάμε σε κάποιες μικροεπιθέσεις ή σε κάποιες χειρότερες καταστάσεις, παρόμοιες με αυτές που είχαμε ζήσει τότε στην επίθεση του Καπιτόλιου, νομίζω ότι μπορεί να πάμε. Και επίσης να κάνω εγώ μια προσωπική παρατήρηση, εντελώς προσωπική παρατήρηση. Το παράδοξο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πήγε να κάνει την απόπειρα, ο οποίος έκανε την απόπειρα, το προφίλ του ταιριάζει περισσότερο σε υποστηρικτή του Τραμπ παρά σε πολέμιο του Τραμπ. Δεν σημαίνει βεβαίως τίποτα γι' αυτό. Γιατί βεβαίως είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκηνοθετηθεί μια τέτοια απόπειρα. Προφανώς είναι δύσκολο. Αλλά είναι αυτό το παράδοξο ότι στην Αμερική εδώ και πολλά χρόνια τα πράγματα μοιάζουν να έχουν αντιστραφεί. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι στρέφονται κατά του κατεστημένου και κατά της εξουσίας είναι αυτοί που σε άλλες περιπτώσεις είχαν από κάτω, ας πούμε, την προσφωνείς ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι της εξουσίας. Τα πράγματα εδώ και πολλά χρόνια στην Αμερική μοιάζουν να είναι μια αντιστραμμένη κατάσταση. Για να κλείσουμε το θέμα και να πάμε στο επόμενο, που είναι η εκλογή του Πεζεσιάν στο Ιράν, που γι' αυτό είχε προγραμματιστεί η συνέντευξη, όμως τα γεγονότα μερικές φορές ανατρέπουν, αλλάζουν την ατζέντα. Σε περίπτωση εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, πώς εκτιμάτε ότι θα διαμορφωθεί το πολιτικό ανάγλυφο σε Ουκρανία, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο θέμα ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μέχρι και να τραβηχτούμε από το ΝΑΤΟ, έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπαμε και προηγουμένως ότι η Αμερική είναι μια αρκετά ιδιότυπη, ιδιόρυθμη κατάσταση. Δηλαδή, τα σύμβολα πολλές φορές παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι πραγματικότητα και ουσία. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θεσμικά εμπόδια από το ανώτατο δικαστήριο μέχρι, εντάξει, έχουν διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό και αυτή είναι ήταν η μεγάλη επιτυχία του Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του. Αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά checkpoints που λέμε και πολλές θεσμικές δικλείδες ασφαλείας στην απόλυτη εξουσία. Δεν είναι Γαλλία, δεν είναι Τουρκία, προφανώς. Εδώ έχουμε μια άλλη κατάσταση στην Αμερική. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές δικλείδες ασφαλείας που εμποδίζουν μια μονοκρατορία ή μια απόλυτη ισχύ του Προέδρου, Υπουργείου των Αντιπροσώπων, γερουσία. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι όλος ο κόσμος περιμένει την εκλογή Τραμπ. Δηλαδή θα έχουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, όλος ο κόσμος κατά κάποιο τρόπο να προσπαθεί να πάρει θέση, να διαγωνίζεται και στο Ουκρανικό και στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή και στη Γάζα, παντού, περιμένοντας να πάρει την καλύτερη θέση εν αναμονή της εκλογής Τραμπ. Οι υποστηριχτές του μεσαγωγικά, καταλαβαίνετε. Ναι, για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι οι τύχες τους θα βελτιωθούν, όπως για παράδειγμα ο Νετανιάχου, θα προσπαθήσουν να πάρουν τις καλύτερες θέσεις περιμένοντας να ευνοηθούν από την εκλογή Τραμπ, και αντίστοιχα αυτοί που πιστεύουν ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα για αυτούς θα προσπαθήσουν ώστε να επιταχύνουν τις καταστάσεις για να έχουν κάποια δεδομένα πριν ανέβει στην εξουσία ο Τραμπ. Άρα όλοι αυτή τη στιγμή, όλος ο κόσμος περιμένει τι θα γίνει με τις προεδρικές εκλογές. Σχεδόν πια, σίγουρα θα είναι τεράστια έκπληξη, νομίζω, μια νίκη Biden, σχεδόν σίγουρο ότι θα εκλεγεί ο Τραμπ. Ήδη στην Αμερική, πάντως, πάνω σε αυτό που λέτε, κλείνονται συμφωνίες από τους δημοκρατικούς, γιατί υπολογίζουν πάνω σε αυτό. Και επειδή, όπως είπατε, οι πυλώνες εξουσίας έχουν ισχύ διαφορετική ο ένας από τον άλλον, ήδη κλείνονται συμφωνίες. Τώρα, θέλω να πάμε στην εκλογή του Μασούτ Πεζεσιάν, που είναι ένας μεταρρυθμιστής πρόεδρος στο Ιράν, μία χώρα που έχει ένα αποτύπωμα γεωπολιτικό πολύ ισχυρό στην περιοχή, και λέμε τώρα μεταρρυθμιστής, όμως ο ίδιος έχει άριστη σχέση με τον Αλί Χαμενεή και στην προεκλογική περίοδο είχε δηλώσει πίστη στον ηγέτη. Με αυτό θέλω να πούμε στη ζήτηση, πώς μπορεί να κάνει μεταρρυθμίσεις όταν
είναι υπό την εξουσία των μουλάδων. Μεταρρυθμίσεις στο Ιράν σημαίνουν δύο πράγματα. Μάλλον, ναι, δύο πράγματα. Σημαίνει μια διαφορετική κοινωνική πολιτική, κυρίως σε σχέση με αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό. Στην Ιράν δεν είναι και τόσο, πραγματικά. Άλλο είναι το βασικό θέμα. Και αυτό μιλάμε για το θέμα των γυναικών και του πέπλου και της μαντήλας και τα λοιπά. Το ένα λοιπόν θέμα είναι η κοινωνική πολιτική. Εκεί θα δείξει διαφορετικό πρόσωπο, όπως ακριβώς διαφορετικό πρόσωπο είχε δείξει ο Ροχανί σε σχέση με τον Αχμαντινετζάντ, όπου ήταν τεράστια η διαφορά και που από την πρώτη στιγμή φύσηξε ένας διαφορετικός αέρας ελευθερίας. Εδώ θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή θα ανακληθούν για λίγο οι φρουροί της ηθικής. Δεν θα έχουν τόσες περιπολίες, δεν θα έχουν τόσο αυτή η διτήρηση των νόμων και της τάξης σε σχέση με το φέριν, το πέπλο κτλ. Όλα αυτά λίγο θα μαλακώσουν ή αρκετά. Αυτό όμως που έλεγα πριν είναι ότι αυτό δεν είναι το εξαιρετικά σημαντικό θέμα για το Ιράν. Το εξαιρετικά για μας είναι. Για το Ιράν το εξαιρετικά σημαντικό θέμα είναι η οικονομική πολιτική. Και η οικονομική πολιτική, γιατί το Ιράν βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, εξαιρετικά κακή κατάσταση οικονομικά, αν και έχει ένα τεράστιο πλούτο, αν και έχει όλο αυτό το πετρέλαιο κτλ. Η οικονομική της κατάσταση όμως συνδέεται άρρηκτα με το θέμα των κυρώσεων και με το θέμα βέβαια των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και εκεί ο Πεζασκιάν θα δείξει μια διαφορετική πολιτική σε σχέση με τον Ραϊσί και σε σχέση με τους αντιπάλους του, ιδίως σε σχέση με τον Μοχάμετ Μοχαμπέρ, που ήταν αυτός που υποτίθεται ότι θα νικούσε. Πιστεύανε ότι ο Μοχαμπέρ, που ήταν ο πιο σκληροπυρηνικός, θα νικούσε. Τελικά ο αντιπαλός του ήταν ο Τζαλίλη, αλλά και αυτός έχασε με μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Τον Πεζεσκιάν δεν τον περιμένανε ούτε καν να περάσει στον επόμενο γύρο. Πέρασε και νίκησε και σχετικά άνετα με ένα 55-45. Βεβαίως εννοείται προαπαιτούμενο της καθόδου στις κάλπες και της διεκδίκησης της εξουσίας είναι ακριβώς να σέβεσαι τη θεσμική δομή του καθεστώτος του Ιράν. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, λες από την αρχή και είναι γνωστό ότι σέβεσαι τον Χαμενεϊ, σέβεσαι τον ανώτατο ηγέτη, σέβεσαι τον τρόπο χάραξης της νομοθεσίας, σέβεσαι όλη τη δομή του πολιτεύματος. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα αυτά δεν πρόκειται να πειραχτούν. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα, εννοείται. Αλλά αυτά τα οποία θα αλλάξουν, κάποια πράγματα θα αλλάξουν σε σχέση με την κοινωνική πολιτική και θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης μέσω διαπραγματεύσεων με τη Δύση. Τώρα, αυτό που λέγαμε και προηγούμενος, γιατί συνδέεται με την Αμερική, κάτι δεν πάει καλά στο συγχρονισμό. Δηλαδή, εκεί που το Ιράν πάει να κάνει προσπάθειες, θα βρει μπροστά του τον τοίχο Τραμπ. Στην προηγούμενη κατάσταση που ήταν ο Μπάιντεν, που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις, ήταν ο Ραϊσί. Άρα τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα κινηθούν ιδιαίτερα καλά με το Ιράν, παρότι βγήκε ένας πιο μετριοπαθής, δεν νομίζω ότι θα γίνει κινήσεις. Δεν υπάρχει και χρόνος τώρα με τον Μπάιντεν, προφανώς άλλες αγωνίες και ανησυχίες είχε ο Μπάιντεν, οπότε πάλι εδώ θα περιμένουμε τον Τραμπ, ο οποίος είναι αδιάλακτος. Πόσο κατά πολλούς υπάρχει άποψη ότι θα παίξει και ένα εξισορροπιστικό ρόλο σε αυτή την κρίσιμη φάση που έχουμε είχαμε στο παρελθόν το κοντινό, τις τεράστιες αντιδράσεις. Όπως είπατε, είχε δηλώσει στην προεκλογική του εκστρατεία ότι πρέπει να μην επιβάλλεται με τέτοια ατομότητα, ας πούμε, με τέτοιο βίο τρόπο η εφαρμογή της μαντήλας. Δεν μίλησε για κατάργηση. Είπε να μην επιβάλλεται. Γι' αυτό είπε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι. Το Ιράν έχει μια λεπτή ισορροπία, γιατί στο εσωτερικό του υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Πόσο θα είναι κοντά στον εξισορροπιστικό ρόλο αυτό που λένε αρκετοί για τον καινούριο πρόεδρο? Τα μεγάλα προβλήματα, είπα και προηγουμένως, τα δύο πολύ μεγάλα προβλήματα στο Ιράν, το ένα είναι το οικονομικό, η οικονομική κατάσταση, και το δεύτερο είναι οι μειονότητες σε διάφορες περιοχές. Και στο Αζερμπαϊτζάν και στο Κουρδιστάν και στο λεγόμενο Αραμπιστάν υπάρχουν θέματα πολύ έντονα και πολύ μεγάλα.
Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Και εκεί θα προσπαθήσει να υπάρξει μια ισορροπία και μια μετριοπάθεια. Το κοινωνικό θέμα, το θέμα της γυναίκας, χρησιμοποιείται πολλές φορές ακριβώς για να υποδαβλίζει τα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή τη δυσαρέσκεια λόγω των οικονομικών καταστάσεων και τη δυσαρέσκεια των μειονοτήτων. Ο συγκεκριμένος πρόεδρος θα προσπαθήσει να παίξει ένα πιο μετριοπαθές παιχνίδι. Τώρα, λέω και πάλι, όπως είπα και πριν, το θέμα της μαντήλας μπορεί για τους δυτικούς να είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για το Ιράν, μία ανάκληση ή μία όχι τόσο συχνή άσκηση των καθηκόντων από την πλευρά των φρουρών της ηθικής παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή αποσύρονται, δεν βγαίνουν τόσο πολύ, αρχίζει η μαντήλα να ανεμίζει λίγο πιο, να κυματίζει λίγο πιο ελεύθερα, να μην είναι τόσο σφιχτή. Και αυτά αλλάζουν τελείως τη ζωή των, την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων. Είναι μια πολύ δυναμική κοινωνία, η οποία παίρνει πολύ γρήγορα τα μηνύματα και αντιδρά αντιστοίχως και αναλόγως. Και εδώ θα έχουμε μια τέτοια διαφοροποίηση. Απλώς αυτή η διαφοροποίηση, δυστυχώς εξαιτίας ακριβώς της νέας αμερικάνικης ηγεσίας από τον Νοέμβριο, δεν θα λειτουργήσει σε σχέση με διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό και σε σχέση με την άρση των κυρώσεων. Δυστυχώς. Ετεροχρονισμένα λοιπόν λειτουργεί το σύμπαν. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε με τον Πεζεσιάν. Ο νέος η πρόεδρος του Ιράν έχει καταγωγή από το Αζερμπαϊτζάν, από τη μεριά του πατέρα του, και έχει και κουρδική ρίζα από την μητέρα του. Πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει αυτό τις σχέσεις Ιράν-Αζερμπαϊτζάν, που έχει κοντά 15 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, Αζερμπαϊτζανούς το Ιράν, στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν, και πώς θα επηρεάσει το κυριότερο τη σχέση Ιράν-Τουρκίας. Η σχέση Ιράν-Τουρκίας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Σε σχέση όμως με το Κουρδιστάν και οι δύο έχουν όμοια πολιτική. Και αυτή η όμοια πολιτική είναι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ανεξάρτητο και ελεύθερο Κουρδιστάν. Αυτό για το οποίο ενδιαφέρονται και οι δύο χώρες είναι για την κατάπνιξη οποιονδήποτε εθνικιστικών ή αλυτρωτικών ή απελευθερωτικών οραμάτων που έχουν οι Κούρδες στις δικές τους περιοχές. Άρα, σε σχέση με αυτό, η πολιτική θα είναι ίδια και είναι πάντα κοινή. Κατά τα άλλα, Τουρκία και Ιράν έχουν περισσότερο μια ανταγωνιστική σχέση, μια ήπια όμως ανταγωνιστική σχέση, γιατί βλέπουν τους εαυτούς τους, τις χώρες τους, σε ένα παρόμοιο δρόμο. Δηλαδή, το όραμα του πρωταγωνιστικού ρόλου των Σιητών σε όλο τον κόσμο από την Τουρκία και το αντίστοιχο βεβαίως που έτσι κι αλλιώς το Ιράν το έχει, η προεξάρχουσα θέση στον παγκόσμιο Σιητισμό. Τώρα, σε σχέση με τις σχέσεις με το Αζερμπαϊτζάν, αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο κινητικοί, μέσα εισαγωγικά κινητικοί, δηλαδή διεκδικητές στο μειονοτικό θέμα, είναι οι Κούρδοι παρά οι Αζέροι. Αλλά ο συγκεκριμένος νομίζω ότι θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων. Και θα τα αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα με διαφορετικό τρόπο από ότι ο Ραϊσί, ο οποίος χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τους φρουρούς επανάστασης. Εδώ θα έχουμε, πιστεύω, μια διαφορετική αντιμετώπιση. Όλα όμως έχουν σχέση πάντοτε στο Ιράν, ειδικά στο Ιράν, αλλά εννοείται και παντού, με το οικονομικό. Δηλαδή, αν έχουμε μια καινούργια μορφή ξεγέρσεων, επαναστάσεων, διαδηλώσεων σε διάφορες περιοχές με οποιοδήποτε πρόσχημα, με την μαντήλα που ουσιαστικά έχει οικονομικά κίνητρα και οικονομική από πίσω διεκδίκηση, τότε εκεί θα τον δούμε στα δύσκολα, τον Πεζεσιάν. Και δυστυχώς, λέω και πάλι, ο χρόνος, η συγκυρία δεν είναι καλή. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας με την Γάζα που συνδέεται με το Ιράν, γιατί επηρεάζει κατά πολύ την εξέλιξη στην περιοχή, και να μας πείτε και δύο λόγια για ένα βιβλίο που παρουσιάσατε του Ίλαν Παπέ, καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστήμιου του Έξετερ, που έχει να κάνει με την Παλαιστίνη. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από το Ιράν, από τη Γάζα και με τις τελευταίες εξελίξεις. Είδαμε ότι είχαμε ένα σχέδιο πάλι ειρηνευτικό, τα γνωστά, πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το σενάριο. Είχαμε φτάσει αρκετά κοντά σε μια προσπάθεια συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Βεβαίως μιλάμε πάντοτε για έμεσες διαπραγματεύσεις. Τελικά κατέρευσε εξαιτίας της
προχθεσινής αεροπορικής επίθεσης με τους 90 θανάτους στο κάμπ κοντά στο Χαν Γιουνίς. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έχουμε ποτέ θα έχουμε τώρα κοντά μια ειρηνευτική συμφωνία. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εκεί που δέχεται έντονη πίεση το Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση, είναι σε ένα θέμα που πραγματικά ήταν εσωτερικό αγκάθι, τεράστιο εσωτερικό αγκάθι, με την προσπάθεια στρατολόγησης αυτών των υποχρεωτικής στρατολογίας, αυτών των υπερορθόδοξων που λέμε Εβραίων, των Χαρεντίμ. Εκεί υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό εσωτερικό, γιατί αυτό βεβαίως σχετίζεται με την παραμονή των μικρών υπερορθόδοξων κομμάτων στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Άρα σε περίπτωση που αυτά τα κόμματα αποσυρθούν διαμαρτυρόμενα για την απόφαση του Ανωτόδου Δικαστηρίου, εκεί θα έχουμε θέμα εσωτερικό με την κυβέρνηση Νετανιάχου. Βεβαίως λέω και πάλι, η κυβέρνηση Νετανιάχου αυτό που περιμένει, ο Νετανιάχου έχει αποδείξει ότι είναι survivalist, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος επιβιώνει μέσα από διάφορες καταστάσεις. Τα στοιχήματα τα έχει ακυρώσει όλα, δηλαδή όλοι λέγανε ότι η κυβέρνηση θα καταρρεύσει. Έχει πολλές φορές κινδυνεύσει να πέσει, τότε που έφυγε ο Μπρούνο Γκάντς, αλλά πάντοτε επιβιώνει και πάντοτε καταφέρνει και γλιτώνει. Το κρίσιμο σημείο τώρα είναι αυτό, δηλαδή το αν θα φύγουν από την κυβέρνησή του αυτά τα δύο μικρά κόμματα εξαιτίας ακριβώς της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου για την στρατολόγηση, για την υποχρεωτική στρατολογία των Χαρεντίμ. Τώρα, σε σχέση με το βιβλίο, ο Ιλάν Παπέ είναι ένας πολύ γνωστός ιστορικός, είναι Ισραηλινός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πολέμησε στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, πήγε για μεταπτυχιακά στην Αγγλία, κάνοντας το μεταπτυχιακό του και το διδακτορικό του, άρχισε να ανακαλύπτει βρετανικά αρχεία σε σχέση με τη Σαλίγια, δηλαδή τα ρεύματα της διασποράς των Ισραηλινών, των Εβραίων προς Ισραήλ, προς την Παλαιστίνη. Από το 1930 μέχρι το 1948. Αυτό τον οδήγησε σε μια μορφή, ας πούμε, αποκάλυψης σε σχέση με την αληθινή φύση του σιωνισμού. Από τότε έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Βεβαίως έχει κατά κάποιο τρόπο αναγκαστεί να φύγει από το Ισραήλ, γιατί όλα αυτά που λέει είναι εναντίον του Ισραήλ. Τον έχουν κατηγορήσει για προδότη, επανειλημμένος. Είναι καθηγητής ιστορίας στο Exeter. Έχει γράψει γύρω στα 18 βιβλία, κατηγορώντας την πραγματικότητα του Ισραήλ και αποκαλύπτοντας την αληθινή φύση του σιωνισμού. Αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο του για την Παλαιστίνη το έχει γράψει με τον γνωστό, πολύ μεγάλο γλωσσολόγο και φιλόσοφο Νόαμ Τσόμσκι, και είναι μια σειρά συζητήσεων μεταξύ τους. Το ενδιαφέρον του βιβλίου, γιατί βεβαίως έχουν γραφεί πολλά βιβλία για την Παλαιστίνη και το Μέσα Ανατολικό, το ενδιαφέρον του βιβλίου έγκυται στο ότι είναι μια μορφή διαλόγων μεταξύ τους, εκ του συνήγης, σε συνέχεια ενός άλλου βιβλίου που είχαν γράψει παλιότερα, τον Gaza in Crisis. Εδώ όμως έχουμε κοντινές συζητήσεις, μεταξύ τους διαλογική κατάσταση, που ουσιαστικά έχει τρία κύρια μέρη, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το παρελθόν έχει σχέση με την αποκάλυψη της αληθινής φύσης του σιωνισμού, που για τους Τσόμσκι Παπέ έχει απικιστικό χαρακτήρα, επικιστικό χαρακτήρα. Αυτό που λένε δηλαδή ουσιαστικά είναι ότι ο σιωνισμός μιμήθηκε την δυτική αποικιοκρατία. Και αυτό βεβαίως το βάρος του παρελθόντος συνοδεύει όλη την εξέλιξη και όλη τη ζωή του κράτους του Ισραήλ. Το παρόν έχει σχέση με το τι κάνουμε, πώς αντιδρούμε, ποια μορφή πρέπει να πάρουν οι ακτιβιστικές δράσεις κατά του Ισραήλ, και το μέλλον, στο μέλλον φτάνουν να αρνηθούν την λύση των δύο κρατών, γιατί η λύση των δύο κρατών ουσιαστικά θα οδηγήσει σε πολλά μικρά μπαντουστάν, δηλαδή ένα ισχυρό κράτος, το Ισραήλ, και πολλά μικρά γύρω-γύρω μπαντουστάν, όπως ακριβώς ήταν η Νότια Αφρική με τα μπαντουστάν των μαύρων, του μαύρου πληθυσμού που είχε στα σύνορά της. Αυτό λοιπόν το αρνούνται οι Τσόμσκι Παπέ και λένε ότι πρέπει να ιδρυθεί ένα μοναδικό δημοκρατικό με ίσα δικαιώματα κράτος και για τους Εβραίους και για τους Παλαιστίνιους. Κάτι που βεβαίως φαντάζει αυτή τη στιγμή εξαιρετικά δύσκολο, αλλά αυτό που λένε είναι ότι και σε άλλες περιπτώσεις μοιάζαν όλα αδύνατα, όπως η κατάργηση για παράδειγμα του Apartheid, που την εποχή του Ρίγκαν έμοιαζε να είναι αμετακίνητο και όμως μέσα σε μερικά χρόνια κατέρευσε.
Να πούμε, κύριε Λίπα, ότι έχετε γράψει την εισαγωγή και έχετε κάνει και τη μετάφραση στο βιβλίο. Όχι, τη μετάφραση δεν την έκανα εγώ. Είναι εξαιρετική η μετάφραση. Δυστυχώς δεν την έκανα εγώ. Εγώ έκανα μόνο την εισαγωγή. Επειδή είστε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, νομίζω ότι είχατε μελετήσει και τη μετάφραση. Είναι σειρά Κάλιστος που μπορεί να το βρει ο καθένας στα βιβλιοπολία. Και να πούμε ότι είχε και πλήθος κόσμου στην εκδήλωση, γιατί παρουσιάστηκε στην Αθήνα την. Ναι. Παρουσιάστηκε την Τετάρτη. Με πάρα πολύ κόσμο, 150 ανθρώπους, ήταν ο ίδιος ο Ιλάν Παπέ, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Παρότι κάποιες από τις απόψεις του μπορεί να φαίνονται κάπως ριζοσπαστικές, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι μοιάζουν πάντοτε απόψεις οι οποίες πάνε κόντρα στις κρατούσες απόψεις, όμως είναι πάρα πολύ ψύχρεμος, πολύ ήρεμος και πραγματικά με βαθιά ανθρωπιστική σκέψη. Από χαρακτηριστικά ότι κάποια στιγμή, όταν του ζητήθηκε η γνώμη σε σχέση με την. Με τη σημασία της ένοπλης αντίστασης, είπε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι αυτή η λύση, γιατί η βία οδηγεί πραγματικά πάντοτε μόνο σε καινούργια βία. Και όταν το μονοπόλιο της βίας το έχει το Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Άρα είπε ότι αυτό το δοκιμάσαμε, δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Το δοκιμάσαμε εννοεί τους Παλαιστινίους, δεν οδηγεί πουθενά. Ουσιαστικά άλλη είναι η λύση, είναι η πίεση. Είναι η κατανόηση, είναι η προσπάθεια κατανόησης του προβλήματος και η πίεση προς το Ισραήλ ώστε να αλλάξει πολιτική και να γίνει μια βαθιά πραγματική συζήτηση για το πώς μπορεί να είναι το μέλλον της περιοχής. Μάλιστα, κύριε Λίβα, ήθελα να σε ευχαριστήσω για την συζήτηση που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.